Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ξέρω ότι η σημερινή μέρα είναι λίγο διαφορετική διότι έχουμε και τις εκλογές. Εμείς όμως πιστοί στο ραντεβού μας, είμαστε σε επάλξεις των αθλητικών μας έτσι, γεγονότων και μαζί με τον Μάριο Ματσάγκο θα μιλήσουμε για το εξαναβολής παιχνίδι της ΑΕΚ που θα μπορούσε να γίνει την πρώτη αγωνιστική αλλά δεν έγινε, κόντρα στον Πανετολικό και τα τελευταία νέα βέβαια της κιτρινόμαυρης ομάδας. Τι κάνεις, Μάριε? Καλησπέρα, Ανδρέα. Εδώ ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το παιχνίδι. Πριν το παιχνίδι θα πάμε να ψηφίσουμε κιόλας. Είναι και αυτά. Έχετε εκεί το δήμαρχο, τον ηθοποιό, ο οποίος κατεβαίνει. Εγώ δεν ψηφίζω, Φιλαδέλφια. Ψηφίζω λίγο πιο πάνω. Α, είσαι σε άλλο δήμο εσύ. Σε άλλο δήμο, ναι, λίγο πιο πάνω. Ήμουνα Φιλαδέλφια κάποτε, αλλά έκανα... Αλλά στα δικαιώματα πήγες αλλού. Πήγα αλλού. Μπορεί να τα ξαναπάω, Φιλαδέλφια, θα δούμε. Λοιπόν, ΑΕΚ Πανετολικός, ένα παιχνίδι το οποίο έχει ξεκάθαρο φαβορή την Ένωση. Μία ΑΕΚ η οποία αρχίζει και βρίσκει τα πατήματά της. Βέβαια, προβλημάτισε κόντρα στον Όφη μετά το 2-0. Τα λέγαμε ότι ο Όφη είναι μια ομάδα στο Ηράκλειο η οποία δεν χαρίζεται σε κανέναν. Το απέδειξε και κόντρα στον ΠΑΟ, κόντρα στον Άρη. Ήρθε και η σειρά της ΑΕΚ λοιπόν να γευτεί αυτό το πικρό ποτήρι της ήττας και να φύγει με σχημένο κεφάλι από το γιατί κουλέ. Τώρα, μια ΑΕΚ η οποία όμως παρόλα αυτά θέλει να καλύψει το χαμένο έδαφος από την κορυφή, να παραμείνει κοντά στον Ολυμπιακό και βεβαίως να κοιτάει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Πώς βλέπει ο Αλμέιδα τη συγκεκριμένη αναμέτρηση? Κοίταξε να δεις, καταρχάς, Ανδρέα, η ΑΕΚ είναι υποχρεωμένη σήμερα να κερδίσει τον Πανετολικό για να μειώσει τη διαφορά από την πρώτη θέση, να την πάει δηλαδή στο μείον 5. Μια ΑΕΚ η οποία πραγματοποίησε τη χειρότερη της εμφάνιση μετά από πάρα πολύ καιρό κόντρα στον Όφη και μοιραία ιτήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Όφη ήταν σαφώς καλύτερος, η ΑΕΚ ήταν μπερδεμένη, κάκιστη αγωνιστική εικόνα και το 2-0 νομίζω είναι λογικό αποτέλεσμα. Κάναμε και κριτική για αυτό το παιχνίδι πριν πραγματοποιηθεί. Λέγαμε ότι ο Όφη είναι μια ομάδα που έχει βάλει δύσκολα και έβαλε και στην ΑΕΚ. Δύσκολα δηλαδή σε ΠΑΟΚ και Άρη και έβαλε και στην ΑΕΚ. Δύσκολα και μοιραία ιτήθηκε η ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, μεσοβδόμαδα είχαμε το πολύ μεγάλο μάτς της Ένωσης κόντρα στον Άγιαξ. Ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Μια τελείως διαφορετική αγωνιστική συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ κόντρα στους Ολλανδούς. Αυτό το 1-1 αφήνει μια γλυκό πικρή γεύση, διότι όλα τα αποτελέσματα ήταν ανοιχτά στο συγκεκριμένο μάτς, διότι η ΑΕΚ και θα μπορούσε να κερδίσει και θα μπορούσε να χάσει. Τελικά, όταν είσαι 0-1 πίσω στο σκορ και έρχεται το αποτέλεσμα 1-1, νομίζω μένεις ικανοποιημένος εν μέρη. Παρ' όλα αυτά, σήμερα υπάρχει το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Εκεί, όπως είπα στην αρχή, η ΑΕΚ είναι υποχρεωμένη να κερδίσει. Θα υπάρχουν αλλαγές, θα υπάρχουν απουσίες. Η ΑΕΚ συνεχώς έχει απουσίες σε όλα τα παιχνίδια της. Ο Ματίας Αλμέιδα φαίνεται να έχει βρει κάποιους για την ενδεκάδα, να έχει κάτι στο μυαλό του. Ωστόσο, όμως, πληρώνει αυτούς τους χαμένους 3 βαθμούς από το μάτς με τον Όφη. Το θέμα είναι να μην το πληρώσει στο τέλος, δηλαδή κάνοντας ταμείο, να μην μας έχουν κοστίσει αυτοί οι 3 βαθμοί. Βέβαια έχει πολύ δρόμο ακόμα, γιατί είναι ο πρώτος γύρος που δεν έχει τελειώσει, είναι ο δεύτερος που τον έχει ολόκληρο, είναι τα 10 μάτς των play-off που παίζουν οι μεγάλοι μεταξύ τους, άρα σίγουρα ακόμα είμαστε στην αρχή όμως. Για να μην τρέχει τόσο η ΑΕΚ, θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να καλύπτει το χαμένο έδαφος της απόστασης από τον Ολυμπιακό. Τώρα, όσο αφορά τη σημερινή αναμέτρηση, η ΑΕΚ κατεβαίνει πλήρης, έχει απουσίες? Όσον αφορά το σημερινό μάτς, ναι, είναι τα σαρδάμ, είναι και κούραση, ξέρεις, καθημερινά όταν δουλεύουμε και κοιμόμαστε λίγες ώρες, αυτό συμβαίνει. Όσον αφορά λοιπόν το σημερινό παιχνίδι, η ΑΕΚ δεν θα έχει στη διάθεσή της τους Τσούμπερ, Γαλανόπουλο, Γκαρσία, Μοχαμάντη και Σιμάνσκι. Έχει απουσίες καλές. Έχει απουσίες και έχει απουσίες σοβαρές. Ο Μοχαμάντη κυρίως έμεινε εκτός
για να μπει στη θέση του Οζίνη στην αποστολή. Δεν έχει κάτι, δηλαδή είναι κάποιος τραυματισμός, όπως και ο Τσούμπερ, κυρίως για λόγους τακτικής, αλλά και το γεγονός ότι είχε κάποιες ενοχλήσεις και δεν αγωνίστηκε στο μάτς με τον Άγιαξ. Ο Γαλανόπουλος έχει και αυτός ενοχλήσεις, είναι τραυματίας. Ο Γκαρσία έχουμε πει ότι θα επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Και ο Σιμάνσκι για να πάρει και αυτός κάποιες ανάσες που τις χρειάζεται. Ο Σιμάνσκι, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο μάτς με τον Άγιαξ. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να πούμε μια εντεκάδα, θα μπορούσαμε να βάλουμε τον Στάνκοβιτς κάτω από τα δοκάρια. Θα ήθελα να δω κάποια στιγμή και τον Αθανασιάδη, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια. Ρότα, Κάλεν, Σμίτογλου, Χατζησαφή θα είναι οι τέσσερις στην άμυνα. Πολλοί κάνουν λόγο ότι το αμυντικό δίδυμο σήμερα μπορεί να είναι πάλι Βίντα μου κουντί για να πάρουν και πάλι παιχνίδια στα πόδια τους. Θα το δούμε αυτό. Γιόνσον, Άμραμπατ, Πισάρο και Ελίασον στην τετράδα έτσι, της μεσαίας γραμμής. Ο Πόνσε στην κορυφή της επίθεσης. Χρειάζεται παιχνίδια στα πόδια του ο Πόνσε. Και πίσω από αυτόν ο Σέρχιο Αραούχο, ο οποίος έκανε ένα μεστό παιχνίδι κόντρα στους Ολλανδούς. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Γκορτζίλας. Θέλω να πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει, μακάρι να κερδίσει και με το περσινό 4-1 τον Πανετολικό. Τώρα το αν δεν δεχθεί γκολ θα είναι ευχής έργων, γιατί σε κάθε παιχνίδι η ΑΕΚ καταφέρνει να δέχεται γκολ. Γι' αυτό... Αυτό είναι ένα θέμα και το έχουν διαπιστώσει και αρκετοί, ότι η ΑΕΚ έχει δύο άσχημα συγκριτικά με πέρσι. Το πρώτο είναι ότι δέχεται σε όλα τα ματς γκολ. Δηλαδή για να κατακτήσει μια ομάδα ένα πρωτάθλημα ξεκινάνε όλα από την άμυνα και μετά στην επίθεση προσπαθείς να σκοράρεις και να πάρεις το τρίποντο. Το δεύτερο άσχημο είναι ότι στα extended goals είναι πολύ χαμηλά. Δηλαδή η αναλογία μεταξύ των συνολικών προσπαθειών με τα on target shoot είναι πάρα πολύ χαμηλά. Και ίσως θα πρέπει ο κύριος Αλμέιδα σε αυτό το δεκαέμερο που ακολουθεί να φροντίσει έτσι τα τελειώματα της ομάδας με κάποιο τρόπο. Ακριβώς, όχι μόνο τα τελειώματα, θα πρέπει να διορθώσει και την αμυντική λειτουργία της ομάδας. Ναι, μεν σε κάθε συνέντευξη τύπου μπορεί να δηλώνει ο Ματίας Αλμέιδα ότι πληρώνουμε τα λάθη, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να διορθωθούν αυτά τα λάθη. Έχει χαθεί πολύτιμο έδαφος όσον αφορά το πρωτάθλημα, γιατί λέω η ΑΕΚ δείχνει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο στην Ευρώπη. Φαίνεται ομάδα ευρωπαϊκή, δηλαδή αυτό μου έδειξε και στον Brighton και στη Νέα Φιλαδέλφια κόντρα στον Άγιαξ. Στην Ελλάδα πρέπει να ρυθμίσουμε κάποιες καταστάσεις, πρέπει και κάποιοι ποδοσφαιριστές να βρουν τα πατήματά τους, να υπάρχει συνοχή. Σίγουρα παιχνίδι με παιχνίδι διορθώνονται τα λάθη, αλλά νομίζω έστω και αυτή η διακοπή να βοηθήσει, αφού σήμερα έρθει το τρίποντο, να βοηθήσει για να διορθωθούν κάποια πράγματα. Διότι μετά, θυμίζω, υπάρχει στις 22 Οκτωβρίου επίσης ένα πολύ δύσκολο μάτς εκτός έδρας για την ΑΕΚ στην Τρίπολη κοντρά στον Αστέρα. Δεν θα είναι εύκολο ούτε εκείνο το μάτς. Αμετρήσεις πάρα πολύ δύσκολες. Έχεις μετά και ΠΑΟΚ. Είναι ζόρικη φάση για την ΑΕΚ. Δεν είναι τα μάτς στυλ Πανετολικός Λαμία ή Βόλος για να πεις ότι κάνω μια χαλαρή προπόνηση πριν τον ντέρμπι. Θα μπεις κατευθείαν στα σκληρά. Ακριβώς. Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος θα βρει το δρόμο και σήμερα για τη Νέα Φιλαδέλφια. Όσοι θέλουν να πάνε να ψηφίσουν και να έρθουν μετά στο γήπεδο, διότι θυμίζω πολλές ώρες πριν υπάρχει ένα πάρτι σε κάθε μαγαζί, σε κάθε γωνιά στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό, με μικρούς και μεγάλους. Δεν έχω έτσι κάτι άλλο για το παιχνίδι, δεν μπορούμε να πούμε, διότι περιμένουμε το post-game, ας πούμε, τι θα βγει από αυτό. Να πούμε λίγα πράγματα για το ευρωπαϊκό, μιας και δεν τα είπαμε μεσοβδόμαδα. Μία ΑΕΚ η οποία ξεκίνησε ως Δαβίδ στον όμιλό της, δηλαδή φαινόταν καταδικασμένη κόντρα σε Μπράιτον, Άγιαξ και Μαρσέι, και όμως έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να είναι πρωτοπόρος με 4 βαθμούς και να έχει τώρα τα 2 μάτς με τη Μαρσέι τα κόλλητα. Το ένα στη Γαλλία και το άλλο στην ΟΠΑΠ Αρένα, όπου εκεί εν πολύ θα παιχτεί η μοίρα της. Ναι, και στη Γαλλία μάλιστα, στη Μασσαλία, ετοιμάζεται να γίνει απόβαση 3.000 φίλων της ΑΕΚ, μπορεί να είναι και περισσότεροι. Γνωρίζουμε και τις αδελφικές σχέσεις που έχουν οι οργανωμένοι
των δύο ομάδων. Αναμένεται να δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Δηλαδή, όταν άλλοι οπαδοί δυσκολεύονται να πάνε στη Μασσαλία, οι φίλοι της ΑΕΚ θα πάνε, θα κάνουν τη βόλτα τους, θα πιούνε τον καφέ τους, την πύρα τους και μετά θα πάνε μαζί στο γήπεδο με τους φίλους της Μαρσέιγ. Το ίδιο θα γίνει και στη Νέα Φιλαδέλφια όταν θα έρθουν οι Γάλλοι. Θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα και νομίζω θα το χαρούν όλοι. Όσον αφορά τώρα τον όμιλο, ένας όμιλος φωτιά, όμιλος θανάτου τον χαρακτήρισε μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του Άγιαξ και πράγματι έτσι είναι. Η Άγιαξ, η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση έχοντας 4 βαθμούς, από εκεί και πέρα ακολουθούν οι υπόλοιπες ομάδες, θα μπορούσε να έχει και περισσότερους βαθμούς αν αυτό το τελείωμα του Γιόνσον ήταν καλύτερο στο 90 λεπτό. Θα μπορούσε βέβαια να έχει και λιγότερους αν ο Άγιαξ δεν έβρισε απέναντί του τον εξαιρετικό, εκπληκτικό Στάνκοβιτς στο συγκεκριμένο μάτς. Γι' αυτό λέω ότι το 1-1 είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα, παρόλο που αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση στην ΑΕΚ. Θέλω να πιστεύω ότι και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά μάτς η ΑΕΚ θα δείξει κάτι το ανάλογο, κάτι το αντίστοιχο. Είναι ευκαιρία και για τους ποδοσφαιριστές να τους δουν ξένοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, αλλά φυσικά μια μεγάλη ευκαιρία και για τον Ματίας Αλμέιδα. Εγώ θα πω ότι η Ευρώπη του κλείνει και το μάτι να κάνει το κάτι παραπάνω στην καριέρα του, διότι μπορεί πέρσι να κατέκτησε τον double με την ΑΕΚ, αλλά φέτος θέλει και ο ίδιος να κάνει το βήμα παραπάνω με την Ευρώπη. Σίγουρα είναι λογικό. Είναι μια τεράστια πρόκληση το να καταφέρει η ΑΕΚ να περάσει καταρχήν τον όμιλο, διότι αγωνίζεται κόντρα σε ομάδες υψηλού επίπεδου. Μην ξεχνάμε η Brighton είναι μια ομάδα ανερχόμενη δύναμη στην Αγγλία. Η Marseille ξεκίνησε με φιλοδοξίες. Δυστυχώς οι φιλοδοξίες της έχουν πάει περίπατο. Ο Άγιαξ βέβαια κάνει το χειρότερο ξεκίνημα στην τελευταία δεκαετία. Άρα η ΑΕΚ ίσως είναι και συμμαχός της η τύχη τούτη τη στιγμή, τουλάχιστον σε αυτό το timing που βρισκόμαστε, ώστε να μπορεί να έχει έστω λίγες ελπίδες περισσότερες από αυτές που ξεκίνησε εφόσον έμαθε, από τη στιγμή που έμαθε τους αντιπάλους της στη φάση των ομίλων του Europa League. Έχεις κάτι να προσθέσεις, Μάριε? Να προσθέσω κάτι διαφορετικό. Πολλοί θα αναρωτηθούν για το background της φωτογραφίας που έχω πίσω. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ο αρχηγός της Original, είναι ο Δημήτρης Χατζηχρήστος. Είναι στην κορυφή, τον βλέπω. Ακριβώς. Η φωτογραφία αυτή μπήκε για έναν απλούστατο λόγο. Με τίτλο θα έβαζα «ΑΕΚ αγαπώ, δεν μπορώ το διχασμό». Με όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Διάφορα πανώ σηκώνονται. Σωστό ή λάθος, εγώ δεν θα το κρίνω. Δεν είμαι αρμόδιος να το κρίνω και να πάρω θέση σε αυτό. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι να αγκαλιάζει ο κόσμος της ΑΕΚ και να φωνάζει μόνο για αυτή. Να υπάρχουν σημαίες και κασκόλ μόνο της ομάδας και φέτος ο κόσμος να είναι μια γροθιά, περισσότερο από πέρσι. Δεν το βλέπουμε μέχρι στιγμής. Το γήπεδο θυμίζει κάτι παραπάνω από εκκλησία σε σχέση με πέρσι. Πέρσι, ναι, μεν υπήρχε η πρώτη χρονιά επιστροφής της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Φέτος εγώ περίμενα τελείως διαφορετική αντιμετώπιση, ακόμα πιο πολύ ένταση, πιο πολύ παλμό, κάτι το οποίο δεν το έχω δει. Μην μένουμε σε παρεούλες. Η ΑΕΚ δεν είναι παρεούλες. Μήπως είναι αυτό που... οικογένεια τεράστια. Μήπως είναι αυτό που σου είχα πει στην αρχή έτσι, της χρονιάς, Μάριο, ότι μήπως επειδή ήρθε τόσο γρήγορα ο τίτλος, ο κόσμος έτσι... χαλάρωσε λίγο, σαν να είπε, παιδί μου, αφού το πήρα το πρωτάθλημα, έλα μωρέ τώρα, και πέσανε λίγο ρυθμοί. Δεν είναι θέμα τίτλου, Αντρέα. Δεν είναι θέμα τίτλου. Είναι θέμα αντιμετώπιση των πραγμάτων. Είναι θέμα, ίσως να είναι θέμα και των ακριβών εισιτηρίων διαρκείας, που περίμεναν κάποιοι να πέσουν οι τιμές, κάποιοι άλλοι περίμεναν κάτι διαφορετικό. Εγώ δεν θέλω να σταθώ εκεί, θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι όταν πηγαίνουμε στο γήπεδο φωνάζουμε, τραγουδάμε από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό, δεν βγάζουμε τα κινητά μας για να βγάλουμε selfie παίρνοντας αγκαλιά τη φίλη μας, τη σύντροφό μας, τη σύζυγό μας, το σκυλάκι μας, ψέματα, τα σκυλάκια απαγορεύονται και ακολουθούμε πιστά αυτά που μας λέει η ΠΑΕ, ναι,
το ακολουθούμε, δεν ανάβουμε καπνογόνα, το καταλαβαίνω, αλλά μου έχει λείψει ένα κορεό. Μου έχουν λείψει τα χαρτάκια, μου έχουν λείψει τα μπαλόνια, μου έχει λείψει μια ωραία ατμόσφαιρα. Και με αυτά μπορείς να φτιάξεις, να δημιουργήσεις κάτι όμορφο. Δεν χρειάζεται το καπνογόνο. Και με απλή φωνή και με παλαμάκια μπορείς να δημιουργήσεις κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό το λέω. Όσοι πηγαίνουν γήπεδο καταλαβαίνουν τι εννοώ. Απλά το ξαναλέω, να αγαπάμε την ΑΕΚ, δεν θέλω διχασμό και διχόνια. Μας λες με λίγα λόγια ότι δεν υπάρχει αυτό το ηφαίστειο που υπήρχε πριν. Δεν υπάρχει το ηφαίστειο και δεν υπάρχει η Ομόνοια στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Στον κόσμο της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως το θέμα της Ομονίας, Μάριε, υπάρχει κάποια αιτία γι' αυτό, συμπεραίνεις κάτι, έχει δει το μάτσο, γιατί πηγαίνεις στο γήπεδο, μιλάς με κόσμο. Ποιος είναι ο λόγος αυτού του διχασμού που πλησιάζει, ας πούμε? Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν το γνωρίζω. Ή και αν το γνωρίζω, δεν θέλω να το πω. Εγώ αναφέρω τι πρέπει να γίνει, όχι τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Μάλιστα. Γι' αυτό έβαλα το συγκεκριμένο background πίσω. Για να θυμηθούν, να θυμηθούν οι παλιοί τι συνέβαινε τότε και να μάθουν οι νέοι κάποια πράγματα. Να διαβάσουν το manifesto της Original, να διαβάσουν αντι-hooligan, να γυρίσουν λίγο το χρόνο πίσω που ήταν ρομαντικά τα πράγματα. Δεν είμαστε τυχαίοι εδώ. Μάλιστα. Οπότε, παιδιά, φίλοι της ΑΕΚ, είστε κατά του διχασμού και ζητάτε την Ομόνοια, την ομοψυχία της ομάδας, και όσοι τέλος πάντων γουστάρετε την εκπομπή που βλέπετε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Εγγραφή στο κανάλι Ωραία Μπάλα στο YouTube, πατάτε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα βίντεό μας. Ενδεχομένως να έχουμε και post-game με Κωνσταντίνο Γαρόνη για το μάτς με τον Πανετολικό, εφόσον βολέψει και χρονικά. Και να μην ξεχνάτε βεβαίως να πατάτε like στο βίντεό μας εφόσον γουστάρετε και να σχολιάζετε με επιχειρήματα πάντα το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, το συγκεκριμένο απόσπασμα που παρακολουθήσατε. Μ' άρεσε, ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρι μου. Εγώ ευχαριστώ, Ανδρέα, με την νίκη έκαρα μας σήμερα. Εντάξει, εύχομαι το καλύτερο. Με την νίκη, οκ. Okay. Καμία αντίρρηση. Και τα λέμε τώρα πρώτα ο Θεός, λίγο πριν το μάτς με την Τρίπολη, όπου εκεί η ΑΕΚ θα έχει ένα δύσκολο παιχνίδι και θα είναι ενδιαφέροντα τα όλα όσα θα πούμε. Παιδιά, να είστε καλά, καλή συνέχεια.